Κώστα, φιλική ήττα από τη Ρόδο μετά από ένα δυνατό παιχνίδι. Ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα ήταν ένα από τα πιο δυνατά φιλικά που κάναμε σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτή τη στιγμή. Κατά διαστήματα παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αναλογία ότι έχουμε κάνει πολύ σκληρή προετοιμασία και δυνατή προετοιμασία και είναι φυσιολογικό ακόμα τα πόδια να είναι δεμένα. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά, αλλά αυτό φαίνεται στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα λύνονται τα πόδια και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες, μέσα από αγωνιστικά τετράγωνα, πιστεύω ότι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πιστεύουμε ότι τέλος Οκτώβρη να ξεκινήσουμε. Δεν είναι γνωστό ακόμα πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω τέλος Οκτώβρη, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είμαστε πανέτοιμοι για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη μαύρη θύελλα εκεί που της αξίζει. Και είναι, δεν το συζητάμε, είναι να ανέβουμε αυτή τη χρονιά την κατηγορία και να παλέψουμε να πάμε στην πρώτη εθνική, γιατί εκεί αξίζει στην ομάδα και στον κόσμο. Και φυσικά σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά από εμάς και πληρώνει για να έχουμε τα πάντα και να δουλεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Στο σημερινό παιχνίδι είδαμε ένα πρώτο 20 λεπτό που λίγο ευνηδιαστήκαμε, λίγο η Ρόδος μπήκε πιο δυνατά. Στη συνέχεια ανακτήσαμε, πήραμε τον έλεγχο, δεν κάναμε πολλές τελικές στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε δυσκολία στην τελική, στο δεύτερο κυριαρχήσαμε απόλυτα. Ποια ήταν η εικόνα του παιχνιδιού? Όπως τα είπατε, στο πρώτο 20 λεπτό είχε την επιρροχή ο αντίπαλος. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε από πίσω την μπάλα, αλλά δεν είχαμε τις σωστές τοποθετήσεις, κυρίως μεσοεπιθετικά, για να μεταφέρουμε το παιχνίδι στο επιθετικό μας τρίτο. Σιγά σιγά όσο πέρναγε η ώρα και βρήκαμε τα πατήματά μας, γιατί σίγουρα και κάποια παιδιά που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπει στο κλίμα της ομάδας. Μπορέσαμε και πατήσαμε περιοχή. Φυσικά δεν κάναμε κάποια κλασική φάση, το χάσαμε στην τελική πάσα θεωρώ, αλλά το θέμα είναι ότι φτάσαμε πολύ σωστά μέχρι εκεί. Έχουμε ένα μήνα μπροστά να δουλέψουμε και από εκεί και πέρα να καταφέρουμε να πετύχουμε τα γκολ, που αυτό ίσως είναι ο σκοπός, γιατί αν δεν πετύχεις τον γκολ δεν παίρνεις τους βαθμούς. Στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα φάνηκε η δουλειά που έχουμε κάνει, γιατί φάνηκε ότι η ομάδα έχει τρεξίματα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι παίχτες παίξανε 90 λεπτά, που σημαίνει ότι η ομάδα έχει δουλέψει σωστά στην προετοιμασία και θέλουμε να μας βγει αυτό στο πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν είναι ωραίο να χάνεις και φιλικό παιχνίδι, όταν είσαι στην Καλαμάτα δεν πρέπει να χάνεις. Αλλά αυτά τα παιχνίδια πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν, γιατί θα μας δείξουν τις αδυναμίες και τα λάθη που κάναμε στον αγωνιστικό χώρο, για να τα έχουμε ως εχέγγυα να τα δουλέψουμε και να μην τα κάνουμε στο πρωτάθλημα. Είναι και θέμα ομοιογένειας, γιατί και μέσα στην εβδομάδα μπήκαν καινούριες προσθήκες στην ομάδα, οπότε πρέπει να δουλέψετε όλοι μαζί για να, σίγουρα, μπήκαν για να βρεθείτε στο γήπεδο. Από πέρσι μείναμε 10 παιδιά, 8 παιδιά αν δεν κάνω λάθος, που δεν παίξαμε όλοι μαζί, ας πούμε, που έχουμε μια χημεία όπως παίξαμε στο βουνό πάνω στο Πήλιο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ομάδα χτίζεται μέσα από τα αποδυτήρια, που είναι μια οικογένεια, και αυτό θα βγει και στον αγωνιστικό χώρο και αυτό θα είναι το στοιχείο μας.